Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 890 από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Σελίδα 890 κεφάλαιο Ι και εδάφιο 17. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμε τις και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτον, διδάσκαλα αγαθέ, τι να κάμω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν. Ουδείς αγαθός ημίω εις ο Θεός. Τα σέντολάς εξεύρεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη. Είπαγε, πόλησον όσα έχεις και δώσει τους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθημη, σηκώσας τον σταυρόν. Εκείνος όμως κύθρο πάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητές εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσι στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερο είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς, και τις δύναται να σωθεί. Ευλέψας δε εις αυτούς, ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά οχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και έδειξε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και σηκουλωθήσαμεν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου. Δε θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς με τα διωγμών και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν εις τε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Αμήν. Να ένας νέος πλούσιος, ο οποίος από μικρό παιδί φυλάτει τις εντολές του Θεού όσο μπορεί, κατά δύναμη, το επιθυμεί όμως να είναι υποτεταγμένος στο Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μοιχεύει, δεν φωνεύει, δεν κλέβει, δεν ψευδομαρτυρά, δεν αφαιρεί από του άλλου τα υπάρχοντά του και ταυτόχρονα τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του. Και ακούει έναν άνθρωπο νέο, 30 χρονών, να μιλάει για την αιώνια ζωή. Τον ακούει με ιδιαίτερη προσοχή και ίσως για πρώτη φορά ακούει να αποκαλύπτονται μπροστά του τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ίσως για πρώτη φορά ακούει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού για το πώς πρέπει να παρπατάει ο άνθρωπος ώστε να είναι ευάρεστος εις τον Θεό, και ίσως για πρώτη φορά ακούει και βλέπει τα θαυμάσια και τα τεράστια και τα μεγαλεία κατ' εξακολούθηση που κάνει ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των ανθρώπων με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ενδόθη εις αυτόν χωρίς μέτρο. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που βλέπει, που ακούει και που παρατηρεί τη δόξα του Θεού επί της γης. Χαίρεται η καρδιά του και μία επιθυμία έντονη, μεγάλη, γεννιέται μέσα στην ψυχή του, την οποία εκφράζει
προς αυτόν τον οποίον ακούει και βλέπει και θαυμάζει. Πες μου εσύ διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να πράξω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή θέλει να γίνει αυτός τον οποίον ακούει βασιλιάς του και να του λέει τι πρέπει να κάνει. Να του δώσει εντολή, να του δώσει κατεύθυνση. Είναι ωραία απόφαση. Θα έλεγε κανείς και πολύ ταπεινός, ώστε με μεγάλο ζήλο έτρεξε προς αυτόν και ταπεινά γονάτισε μπροστά σε αυτού και τον ρώτησε. Ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού ευάρεστος εις αυτόν. Και όποιος από μας τον έβλεπε και όλοι οι μαθητές που τον είδαν χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό για τη χάρη που έκανε στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος μας έχει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που μόνο ένας Θεός, ο Θεός έχει, γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου, γνωρίζει τα εντός του ανθρώπου κατά πάντα, πλήρως. Γι' αυτό και τον διορθώνει λέγοντας, αφού δεν πιστεύεις ότι είμαι Θεός, γιατί με λες αγαθό, αφού ένας είναι ο αγαθός ο Θεός. Εσύ με βλέπεις και θαυμάζεις σαν διδάσκαλο με δυνάμεις ουράνιες. Αλλά δεν σου έχει αποκαλυφθεί από τον Πατέρα μου τον ουράνιο ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό σε σένα είναι αρκετό να πράττεις τις εντολές του Θεού μέχρι ότου ο Θεός να σε επισκεφθεί με αποκάλυψη, με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να γνωρίσεις ότι ο διδάσκαλος αυτός που ενεργεί με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο δεν είναι άλλος από τον Μεσσία, τον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Σε αυτή την πρόταση, την οποία δεν κατάλαβε την αιτία, με παρησία ο νέος είπε αυτά τα πράττω από μικρός. Και επιμένω, πες μου τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών. Και με βάση την καρδιά του απαντάει ο Κύριος, γιατί βλέπει αυτό το οποίο δεν βλέπει κανένας άνθρωπος. Όπως βλέπει στις καρδιές όλων μας αυτό το οποίο δεν βλέπει κανένας άνθρωπος και πιθανόν ούτε και εμείς οι ίδιοι. Ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για την μεγάλη ευλογία στη ζωή του. Η ελπίδα του δεν είναι μόνο στο Θεό, αλλά το θάρρος του είναι στα κτήματα και στα χρήματα που έχει. Και αυτό τον καθιστά ανώριμο για να ζήσει τη μεγάλη ανατροπή που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μας. Και βέβαια αυτό το φαινόμενο δεν ήταν μόνο τότε, αλλά είναι ένα ωραίο παράδειγμα για όλους μας σήμερα. Εάν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, εάν ο Θεός βλέπει ότι το θάρρος μας είναι να πω και κάπου αλλού, γιατί βέβαια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι που ήρθαμε εδώ ελπίζουμε στο Χριστό, πιστεύουμε στο Χριστό, αλλά δεν ξέρω αν ελπίζουμε και πιστεύουμε μόνο στο Χριστό. Και δεν το ξέρω ούτε για σας ούτε για τον εαυτό μου. Αλλά ξέρω ότι ο Χριστός ξέρει και για σας και για τον εαυτό μου. Ξέρει πάρα πολύ καλά εάν υπάρχει αυτό. Εμείς όμως μπορούμε να διακρίνουμε και να υπολογίσουμε αν υπάρχει, από το πόσο πλησιάζουμε το Θεό. Γιατί αν η ελπίδα μας είναι μόνο ο Χριστός, τότε μόνο σε Αυτόν πρέπει να πλησιάζουμε. Αν όμως η ελπίδα μας είναι στα χρήματα, θα κοιτάμε τους λογαριασμούς μας. Αν η ελπίδα μας είναι στους ανθρώπους, θα τους πλησιάζουμε συνέχεια. Αν η ελπίδα μας είναι οπουδήποτε αλλού, το ενδιαφέρον μας θα είναι στραμμένο εκεί,
Αν όμως η ελπίδα μας είναι στο Χριστό, τότε μπορούμε να το διακρίνουμε, αν και δεν γνωρίζουμε και εμείς τα βάθη της καρδιάς μας, να διακρίνουμε που είναι η ελπίδα μας από το πόσο πλησιάζουμε πραγματικά το Χριστό. Με πόσο ζήλο, πόσο συχνά και για ποια πράγματα. Παραλαμβάνω, με πόσο ζήλο πλησιάζουμε το Χριστό, πόσο συχνά και τι ζητάμε από Αυτόν. Και έτσι με αυτή τη γνώση μπορούμε να ξέρουμε και εμείς, αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις της μεγάλης ευλογίας ανατροπής της ζωής μας που μπορεί να φέρει ο Χριστός όπως ο πλούσιος νέος, ή αν μπορούμε, έχοντας αυτή την προϋπόθεση της ελπίδας, άρα του πλησιάσματός μας στο Χριστό, όχι μόνο να ελευθερωθούμε από τους φόβους μας, τις αγωνίες μας, τις μέρημνές μας, αλλά αν καταφέρουμε και να κάνουμε τον Ιησού Χριστόν βασιλιά μας, να αναγνωρίσουμε και να ζητήσουμε από το Θεό να είναι αληθινά ο βασιλιάς μας, ο υπέρτατος άρχον στη ζωή μας, που έχει απόλυτη εξουσία σε όλα τα δικά μας και εμείς λέμε αμήν, σε όλη τη ζωή μας και εμείς λέμε αμήν, σε όλες τις επιδιώξεις μας, τις σκέψεις μας και τις οράσεις μας και εμείς λέμε αμήν. Όχι όπως ο νέος, ο οποίος ήθελε τη βασιλεία του Θεού, αλλά ήθελε και άλλα πολλά. Γι' αυτό όταν σαν απόλυτος άρχον και βασιλιάς συμπεριφέρθηκε ο Χριστός αυτόν λέγοντας, για να ελευθερωθείς ώστε η ελπίδα σου να μην είναι πουθενά αλλού αλλά μόνο στον Χριστό, πρέπει να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου. Και αμέσως αποκαλύφθηκε ότι ο Ιησούς γι' αυτόν ήταν και παρέμεινε διδάσκαλος, αλλά ποτέ βασιλιάς και ποτέ δούλος, υπήκοος αυτού ο νέος. Με αποτέλεσμα σκυθροπάσας έστρεψε την πλάτη του και έφυγε, γιατί το θάρρος του και η ελπίδα του ήταν στα κτήματά του και στα χρήματά του. Και τότε ο Κύριος στράφηκε στους μαθητάς του, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι μαθητές του είχαν το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, γι' αυτό όταν τους είπε πολύ δύσκολα οι πλούσιοι, οι έχοντες τα χρήματα θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, και είναι τόσο δύσκολο όσο να περάσει μια γκαμίλα από την τρύπα μιας βελόνας. Τόσο δύσκολο είναι. Και επειδή και αυτοί είχαν καράβια και είχαν και κάποια οικονομική άνεση, πολλοί από αυτούς είπαν, τότε ποιος θα σωθεί? Αυτό είναι αδύνατο. Και εξήγησε ακόμη καλύτερα. Δεν λέω αυτούς που έχουν, αλλά αυτούς που έχουν το θάρρος τους σε αυτά που έχουν, ώστε να μην μπορούν ποτέ να δεχθούν τον Ιησούν βασιλιά τους. Και ο Απόστολος Πέτρος το κατάλαβε και με παρησία στέκεται και λέει, Κύριε, αυτός άκουσε και έφυγε. Εμείς ακούσαμε και μείναμε. Τι θα γίνει σε εμάς? Είναι ωραία ερώτηση και περιμένει μια απάντηση αληθείας. Όχι κολακίας, αληθείας. Εμείς αφήσαμε τα πάντα. Γιατί? Γιατί γίναμε μαθητές σου, γνωρίσαμε και γνωρίζουμε την αλήθεια, τα λόγια σου. Τα λόγια σου μας ελευθέρωσαν και μπορέσαμε και αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Τι θα γίνει σε μας? Εμείς ακολουθήσαμε και σε κάναμε βασιλιά μας.
Τι θα γίνει σε εμάς? Εμείς ακολουθήσαμε και απαρνηθήκαμε τα πάντα. Τι θα γίνει σε εμάς? Και όλοι μας, για να είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά από αυτά μας αρέσανε και μας κάνανε χαρούμενους και ευτυχισμένους, αλλά τα αφήσαμε. Πολλά από αυτά δεν μας αρέσανε και μας κάνουν δυστυχισμένους και τα αφήσαμε, γιατί μας ελευθέρωσε ο Θεός. Και θεωρητικά τουλάχιστον έχουμε αφήσει τα πάντα και είμαστε σήμερα στην Εκκλησία ακολουθώντας τον Χριστό. Είναι μια αλήθεια. Δεν είναι αυτοδικαίωση, δεν είναι υπερηφάνεια. Είναι μια αλήθεια. Βεβαίως αυτό έγινε κατά χάριν. Με τη χάρη, με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά έγινε γιατί το θελήσαμε. Αν δεν το είχαμε θελήσει, δεν θα γινότανε. Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ότι πραγματικά βρήκαμε χάρη από το Θεό και μας έδωσε δύναμη και καταλήψαμε τα πάντα και ακολουθούμε τον Χριστό. Και δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη στην καρδιά μας τι είναι αυτό που βλέπει ο Θεός. Είναι για μας βασιλιάς ο Κύριος? Και ο Κύριος απάντησε με αλήθεια, όπως πάντα: δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που εγκατέλειψε πατέρα ή μητέρα. Εγκατέλειψες? Αμήν. Που εγκατέλειψε πατέρα ή μητέρα, που εγκατέλειψε οικία αδελφούς και αδελφάς, που εγκατέλειψε γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του Χριστού και του Ευαγγελίου, και εμείς λέμε αμήν. Εγκαταλείψαμε. Τα αφήσαμε. Στη συνέχεια θα υπάρχει διωγμός, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός που ζητάει τη βασιλεία των ουρανών και να μην διωχθεί. Καταρχάς από τους συγγενείς μας, από τον οίκον μας, και έχει γίνει, πιστεύω, σε όλους ή στους περισσότερους. Σε μένα έχει γίνει. Και διωχθήκαμε από τους φίλους μας και κατηγορηθήκαμε και ονειδιστήκαμε. Σε όλους έχει γίνει. Και από το περιβάλλον μας, αλλά και από τον κόσμο όλο. Και ονειδιστήκαμε και κατηγορηθήκαμε, και όσο πιο πολύ ομολογούμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τόσο πιο πολύ συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή μας. Αυτός λοιπόν, εσείς, εμείς, μας υπόσχεται ο Θεός που αφήσαμε τα πάντα, ότι θα λάβουμε εκατονταπλασίωνα στη ζωή αυτή, εφόσον πραγματικά αφήσαμε τα πάντα με διωγμό, και θα εξασφαλίσουμε κληρονομιά τη βασιλεία των ουρανών, την οποία πόθησε και εξεζήτησε ο Νεανίας ο πλούσιος, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να τη φτάσει, γιατί δεν μπόρεσε να αφήσει. Δεν γνώρισε τη χάρη του Χριστού που θα τον βοήθαγε, δεν ζήτησε βοήθεια από τον Χριστό να τον βοηθήσει να κάνει αυτό που δεν μπορεί και το οποίο κάναμε και κάνουμε εμείς. Γιατί πολλά πράγματα είναι αυτά που δεν μπορούμε και ξέρουμε ότι τα θέλει ο Θεός, αλλά γνωρίζουμε ότι αν πάμε στο Θεό και πηγαίνουμε, πηγαίναμε, πήγαμε, πηγαίνουμε και θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε, αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι θέλει ο Θεός αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, ξέρουμε ότι αν πάμε στο Θεό και ζητήσουμε βοήθεια, θα βρούμε χάρη και θα τα κάνει Αυτός για μας. Και εμείς θα απολαμβάνουμε σαν εκτελεστές του Λόγου και όχι επιλύσμονες ακροατές, επειδή γίναμε εκτελεστές έργου. Δηλαδή αυτό που μας λέει ο Θεός, κάνε εσύ ό,τι μπορείς και όλα όσα εσύ δεν μπορείς θα τα κάνω εγώ για σένα. Γινόμαστε εκτελεστές έργου
και λογιζόμεθα ενώπιον του Θεού εκτελεστές του λόγου και ποτέ επιλύσμονες ακροατές. Αυτό λοιπόν που γνώρισαν οι μαθητές και γι' αυτό εγκατέλειψαν τα πάντα, αυτό που εξεζήτησε ο Νεανίας αλλά ποτέ δεν απείλαυσε, γιατί δεν μπόρεσε πραγματικά να εμπιστευθεί ότι ο Χριστός μπορεί αυτά που αυτός δεν μπορεί να κάνει να του τα χαρίσει κατά χάριν δωρεάν, που εμείς το πιστεύουμε, αμήν. Αυτά που δεν μπορούμε δεν μας διώγνουνε. Δεν μπορώ δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορώ φεύγω, αλλά σημαίνει επειδή δεν μπορώ θα πάω στο Χριστό που μπορεί να με βοηθήσει, και αν δεν μπορώ να το κάνω θα το κάνει αυτός για μένα. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι αν μπορείς έλα, αν δεν μπορείς φύγε, αλλά είναι αν θέλεις έλα και αυτά που δεν μπορείς εγώ θα σε βοηθήσω να τα κάνεις. Δεν λαμβάνει υπόψη του ο Θεός το δεν μπορώ σου, και δεν λαμβάνει υπόψη ο Θεός το δεν ξέρω σου. Αλλά εκείνο που λαμβάνει υπόψη του ο Θεός είναι το θέλω ή δεν το δε θέλω σου. Αν του πεις δεν θέλω, σ' αφήνει. Λυπήθηκε που έφυγε ο Νεανίας ο πλούσιος, αλλά δεν τον ήθελε. Χαίρεται που τον ακολούθησαν οι μαθητές του, γιατί και αν δεν μπορούσαν και ό,τι δεν μπορούσαν, ο Θεός το έκανε γι' αυτό. Γι' αυτούς. Τους λέει πηγαίνετε απέναντι, αυτός είναι βασιλιάς. Μα ο καιρός είναι ενάντιος, πηγαίνετε εσείς. Δεν είπανε, μα τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις, εμείς είμαστε ψαράδες, δεν πάμε. Αλλά όταν τους είπε πηγαίνετε απέναντι, περάσατε απέναντι, με καιρό άγριο και ενάντιο, επειδή είχαν αποδεχθεί τον Ιησούν Χριστόν, Κύριό τους και Θεό τους και βασιλιά τους, τι είπαν, αμήν. Αμήν στο λόγο σου Κύριε, επί το λόγο σου Κύριε, άλλωστε το είχε εμπειρευτεί ο Απόστολος Πέτρος, ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά, όταν όλη τη νύχτα ψάρευε και δεν είχε πιάσει τίποτα και του είπε ο Κύριος επανάγαγε τώρα τα πλοία το πλοίο στα βαθέα, λέει μα Κύριε δεν πιάσαμε τίποτα, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε και είναι δυνατό να πιάσουμε την ημέρα που δεν ψαρεύει κανείς? Λογικά επιχειρήματα, αλλά ο Θεός δεν θέλει την γνώση μας, την εμπειρία μας, τη λογική μας, θέλει την πίστη μας. Επί το λόγο σου Κύριε θα πάω. Ξέρω ότι δεν θα πιάσω τίποτα, αλλά θα πάω να δοκιμάσω το λόγο σου. Και όταν κανείς δοκιμάζει το λόγο του Θεού, το πλοίο του γεμιάζει ψάρια. Και όχι μόνο το δικό του πλοίο, αλλά και όλα τα πλοία δίπλα. Και τότε είπε εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ μόνο μπορούσες να διατάξεις τα ψάρια και να έρθουν όλα να πέσουν στα δίχτυα μας. Μόνο εσύ. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά εσύ μπορείς. Αυτό λοιπόν που έχουν γνωρίσει οι μαθητές, ότι δεν έχει σημασία τι μπορώ να κάνω εγώ, δεν έχει σημασία τι ξέρω να κάνω εγώ, σημασία στο Θεό έχει εάν θέλω να κάνω το θέλημά Του. Τι θα συνέβαινε στον Νεανία με βάση το παράδειγμα που διαβάσαμε της Ιερουσαλήμ? Αν τον υπάκουγε, αν ήλπιζε σε αυτόν, αν τον έκανε βασιλιά του, ονομαστό και επένετό θα τον έκανε. Καρπό πολύ θα του έδινε. Πλούσιο στον ουρανό θα ήτανε. Ευλογημένος σφόδρα, η ζωή του μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θα είχε ανατραπεί από την καθημερινότητα, για να το πω πιο σκληρά και συγχωρέστε με, από την κακομοιριά της ανθρώπινης καθημερινότητας, έστω και με ευημερία και με κτήματα και με πλούσια και με πλούτο, θα εισήρχεται στην ένδοξη παρουσία του Θεού και θα απολάμβανε το πλούτο του ουρανού, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εκατονταπλασίωνα από αυτά που θα άφηνε εδώ στη γη. Δηλαδή άφησες πολλά κτήματα, 100 φορές περισσότερα θα σου δίνει ο Θεός. Αλλά και το σημαντικότερο, θα είχε κληρονομιά τη Βασιλεία των Ουρανών.
Οι μαθητές λοιπόν, όπως και εμείς σήμερα, παρόλο που ξέρουμε ότι η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, γνωρίζουμε όμως όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ήρθαμε εδώ γιατί εγκαταλείψαμε άλλα πολλά, ίσως και τα πάντα, αλλά ήρθαμε εδώ με τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και με παρησία οι μαθητές είπαν τότε και εμείς τώρα, εμείς Κύριε εγκαταλείψαμε τα πάντα και ήρθαμε σε Σένα, τι θα γίνει σε εμάς? Και ο Κύριος τους είπε, αυτό που δεν άκουσε ο νέος που έφυγε. Και άκουσαν οι μαθητές που έμειναν, δεν άκουσαν αυτοί που ήρθαν και έφυγαν, και ακούνε σήμερα αυτοί που ήρθαν και έμειναν. Όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, αγρούς, γυναίκα, τέκνα, ένεκεν του Χριστού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλάσια θα λάβει και ζωή αιώνιων θα κληρονομήσει. Όμως, δεν τους είναι χάρη, μπράβο, καλά κάνετε, πάμε τώρα, αλλά τους προειδοποίησε για κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Προσέχετε όμως. Εσείς ήρθατε πρώτοι, αλλά πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Και η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στους πρώτους ήταν και ο Ιούδας, ο οποίος έγινε έσχατος. Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να μετατρέψει την πρωτιά, την απόφαση, το ζήλο μας να αφήσουμε τα πάντα και να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Ο Λόγος του Θεού το αποκαλύπτει πάρα πολύ καλά με τα λόγια του Χριστού, για να γνωρίζουμε όλοι μας τους κινδύνους που διατρέχουμε, γιατί μέχρι να ακουστεί η σάλπιγγα και να δούμε το σώμα μας να μεταμορφώνεται, η ψυχή μας βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Όσο και αν η ελπίδα μας είναι στο Χριστό, όσο και αν το πλησίασμά μας στο Θεό είναι συνεχόμενο και με αποτελέσματα καλά, ένδοξα και καρποφόρα. Πριν πάω όμως σε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε τι σημαίνει το πλησιάζω. Ήρθε μια αδελφή και με ρώτησε, πολλές φορές με επισκέπτεται ο Θεός, αλλά μετά και στην εκκλησία μας επισκέπτεται ο Θεός, αλλά μετά ξανά στα ίδια. Τι είναι αυτό? Και η απάντηση είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να χαίρεσαι στην επίσκεψή Του, αν και καλά κάνουμε και χαιρόμαστε, αλλά θέλει να χαίρεσαι στη συνεχόμενη σχέση μαζί Του. Και η συνεχόμενη σχέση μαζί Του είναι δεδομένη από το Θεό, αλλά εξαρτάται από τον κάθε έναν από μας πόσο ελπίζουμε σε Αυτόν, άρα πόσο Τον πλησιάζουμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω μία συνεχή συζυγική σχέση με τη γυναίκα μου, μόνο με τη γυναίκα μου. Όταν λείπει, γιατί πάει σε κάποια δουλειά, ξέρω ότι θα γυρίσει σε μια ώρα, περνάει μια μισή ώρα, λέω, τι συνέβη, τίποτα? Παίρνω τηλέφωνο, πού είσαι καλά? Έχω ενδιαφέρον να την ξαναδώ. Όταν φεύγω, ξέρει ότι θα γυρίσω σε 2 ώρες, γιατί έχω πάει εκεί. Εάν βλέπω ότι αργώ, την παίρνω τηλέφωνο για να μην ανησυχεί. Έχω συνεχόμενη σχέση με αυτόν που αγαπάω. Εάν δεν τον δω, μου λείπει. Έχω συνεχόμενη σχέση με τα εγγονάκια μου. Όταν δεν τα βλέπω, μου λείπουνε. Μία τέτοια και καλύτερη συνεχόμενη σχέση θέλει, ζητάει ο Θεός από τον κάθε έναν από μας. Να σου λείπει όταν έχεις καιρό να διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Να σου λείπει όταν έχεις καιρό
να γονατίσεις το ταμείο σου, να του μιλήσεις, να σου λείπει όταν έχεις καιρό να σου μιλήσει ο Χριστός, να σου λείπει. Άρα και αυτή η συνεχόμενη σχέση, δηλαδή η έλλειψη που αισθάνομαι για την επίσκεψη του Κυρίου, αποδεικνύει πόσο πολύ ελπίζω σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν και πόσο θέλω να Τον πλησιάζω, αλλά εν τέλει και πόσο Τον αγαπάω. Δηλαδή είναι ο Ιησούς Χριστός βασιλιάς μου, αλλά είναι και ο αγαπημένος μου. Δεν διαβάζω τη Γραφή μόνο για να κηρύξω. Δεν διαβάζω τη Γραφή από υποχρέωση για να διαβάσω. Δεν διαβάζω για να ευαρεστήσω το Θεό. Αυτά είναι ψεύτικα διαβάσματα, άχρηστα, μάταια. Είναι νόμος. Δεν προσεύχομαι γιατί άκουσα και μου είπαν ότι πρέπει να πάω να προσευχηθώ. Δεν κλείνομαι στο ταμείο μου να συναντήσω τον Κύριο και μάλιστα κατηγορώ τη γυναίκα μου που δεν πάει να συναντήσει τον Κύριο. Αλλά γονατίζω γιατί μου λείπει η παρουσία του Θεού. Γιατί αγαπάω τον Χριστό, γιατί έχω καιρό να μου μιλήσει. Γιατί έχω καιρό να με αγγίξει. Έχω καιρό να με χαϊδέψει. Έχω καιρό να αγγίξω το ημάτιό Του. Έχω καιρό να αγγίξω τα πόδια Του. Τότε θα είμαι πρώτος. Αλλά κινδυνεύω ακόμη να είμαι έσχατος. Για να πάμε, αδελφοί, στη σελίδα 867, να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 20 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. «20 και 13 είναι από την παραβολή των εργατών του αμπελώνος του Κυρίου. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. «Δε αποκριθείς», είπε προς ένα εξ αυτών, «Φίλε, δε σε αδικό που ήσουν πρώτος και σου έδωσα ένα δινάριο, όπως έδωσα και στο δεύτερο και στον τρίτο και στον τέταρτο και στον έσχατο. Δε σε αδικό που σου έδωσα τα ίδια. Συμφώνησα με σένα να σου δώσω ένα δινάριο. Λάβε τώρα το σον γιατί αγανάκτησες και φύγε. Πάρε το μισθό σου, πάρε το δινάριό σου και φύγε. Γιατί εγώ θέλω να δώσω και εις τούτον τον έσχατον όπως έδωσα και σε σένα. Αλλά εσύ δεν το ανέχεσαι, γιατί δεν είμαι για σένα βασιλιάς που κάνω ό,τι θέλω. Δεν είμαι για σένα απόλυτος άρχον που αναγνωρίζεις ότι έχω εξουσία σε όλα τα υπάρχοντα, τα δικά σου, του άλλου, τη ζωή σου, την πορεία σου, σε όλο το λαό μου. Γι' αυτό, επειδή δεν αναγνωρίζεις ότι έχω εξουσία να κάνω ό,τι θέλω στα δικά μου, φανερώνεται ότι ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, ενώ θα έπρεπε να ήταν αγαθός όπως εγώ είμαι αγαθός. Γιατί λιχνάρι του σώματός μας είναι ο οφθαλμός μας. Εάν ο οφθαλμός μας είναι αγαθός, το κείμενο λέει απλός, ακέραιος, τότε όλο το σώμα είναι φωτεινό. Όταν όμως ο οφθαλμός μας πονηρεύει και αμφισβητούμε την εξουσία του βασιλιά μας στη ζωή μας και θέλουμε να κάνει άλλα από αυτά που αυτός θέλει να κάνει, που παραπονιόμαστε όταν κάνει άλλο από αυτό που εμείς θέλουμε, που επιθυμούμε να του δώσουμε διαταγή να κάνει έτσι όπως εμείς θέλουμε, τότε μετατρέπουμε τον Κύριο σε δευτερεύοντα παράγοντα στη ζωή μας και τον εαυτό μας σε κυρίαρχο όχι μόνο της ζωής μας αλλά και του Κυρίου. Και πάβουμε να θεωρούμε τον Κύριο αληθινά βασιλιά μας, και η αιτία είναι ο οφθαλμός μας
που δεν είναι απλός, δεν δέχεται με απλότητα την αγάπη του Θεού, όχι μόνο στον εαυτό μας αλλά σε όλους, με αποτέλεσμα ούτω θέλουσιν είστε οι έσχατοι όλοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Έτσι είναι ο Κύριος βασιλιάς μας, αλλά και συνεχίζει να είναι. Αποδεχόμαστε το λόγο του, το βασιλικό, σαν λόγο Θεού καθώς είναι, βλέπουμε να ενεργείται στη ζωή μας και δεν εφησυχάζουμε, αλλά συνεχίζουμε να αποδεχόμεθα το λόγο του σαν λόγο Θεού βασιλικό καθώς είναι. Είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και τώρα, αδερφοί, για να ολοκληρωθεί, ας εξετάσουμε καθένας τον εαυτό του, να δούμε τα παράπονα, την αγανάκτηση, την πίκρα που πουθενόν να έχουμε από τα έργα που ο Θεός έχει κάνει όχι μόνο στη ζωή μας αλλά και γύρω μας, και να πούμε με όλη μας την καρδιά: γεννηθήτω το δικό σου θέλημα στη γη όπως στον ουρανό. Αμήν. Όσοι είναι για βάπτισμα να ετοιμάσουν.